Συνεχίζονται οι ώρες αγωνίας για τους οικείους της 37χρονης που δίνει μάχη στο Βενιζέλιο νοσοκομείο για να κρατηθεί στη ζωή. Η άτυχη γυναίκα νοσηλεύεται στην εντατική με εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη την ώρα της προπόνησής της σε γυμναστήριο την περασμένη Δευτέρα. Τα καταστολή είναι, χορηγούνται διάφορα φάρμακα, όσο συνήθως γίνεται βάσει των πρωτοκόλων, γίνεται για διάφορα περιστατικά που είναι στην μονάδα εντατική θεραπεία. Γίνεται ό,τι δυνατόν καλύτερο. Έχουμε δει και άλλες συναυτές ειδικότητες που μπορεί να χρειαστούν, όπως κάθε περιστατικό που έχουμε έτσι κρίσιμα περιστατικά. Αλλά είναι κρίσιμη η κατάσταση. Τώρα θα εκτιμήσουμε την κατάσταση τις επόμενες δύο μέρες από την διαθέση. Υπενθυμίζεται πως η 37χρονη κατά τη διάρκεια της εκγύμνασής της αισθάνθηκε έντονο πονοκέφαλο, έχασε την επαφή με το περιβάλλον και κατέρευσε. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο. Μηνύματα όμως αισιοδοξίας υπάρχουν για την κατάσταση της υγείας του 6χρονου από το χωριό Στόλη της Μεσαράς, το οποίο νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής. Το αγοράκι είχε αρχικά μεταφερθεί από τους οικείους του στο κέντρο υγείας Χάρακα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μετά από κατανάλωση ποσότητας κρασιού. Άμεσα κρίθηκε πως έπρεπε να μεταβεί στο νοσοκομείο λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού, όπερ και εγένετο. Συνεχίζει και νοσηλεύεται στη μονάδα παιδών. Σταθερή αλλά κρίσιμη. Προσπαθούν να βελτιωθεί η αντίδρασή του. Υπάρχει κάποια σχετική αιτίωση όσον αφορά την αντίδραση από την Κυριακή με τη μείωση χορήγησης των φαρμάκων. Αυτό θα το δούμε όμως το επόμενο διάστημα, αλλά παραμένει κρίσιμη κατάσταση του παιδιού που νοσηλεύει στη μονάδα. Είναι διασυνδεμένο, είναι ακόμα το παιδί. Αλλά υπάρχει αντίδραση από ό,τι είδαμε την Κυριακή με τη μία της χορήγησης κάποιων φαρμάκων εδώ στα ασφαλτικών. Που συνήθως, δηλαδή, αυτά προηγούνται άμεσα για να μπορέσει ο οργανισμός να επανέλθει. Παρακολουθείται βέβαια, αντίστοιχα και εκεί, όπου με τα διάφορες ειδικότητες συνδράμουν στη μονάδα παίζων για οτιδήποτε χρειαστεί. Αλλά θα δούμε τώρα πώς θα πάει το επόμενο. Οι γονείς του αρχικά είχαν συλληφθεί, αφέθησαν όμως ελεύθεροι και βρίσκονται στο πλευρό του παιδιού τους, αλλά τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της παραμέληση ανηλίκου.